Λοιπόν, στο θέμα τώρα του κτηματολογίου, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μετά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου βγήκε μία ανακοίνωση από την Επιτροπή Κατοίκων και βεβαίως από την τοπική κοινότητα. Προχθές πραγματοποιήθηκε μία νέα συνέλευση των κατοίκων. Το παρόν έδωσαν και πάρα πολύ αυτοδιοικητικοί, γιατί όπως είπαμε, υπήρξε έτσι μία διάσταση απόψεων αναφορικά με τον ισχυρισμό και του βουλευτή Λευκάδα, τον κ. Καβαδά, που ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι όποιες διαφορές είναι μεταξύ των συμπολιτών και όχι μεταξύ του κτηματολογίου. Οι κάτοικοι βεβαίως αντιδρούν και λένε ότι εδώ και 20 χρόνια είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης που δεν ευθυνόμαστε εμείς και βεβαίως καλούμαστε να βγάλουμε τα κάστανα από την φωτιά, ενώ παρελθοντικά εξέφραζαν την βούληση να αντιδράσουν δυναμικά αν δεν εισακουστούν τα αιτήματά τους. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Ροντογιάννη Σπύρο, για να μας δώσει λίγο το πλαίσιο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε προχθές. Γνωρίζουμε ότι ήταν και ο δήμαρχος, ο κύριο Καλός, εκεί. Θα μας πει και ποιοι άλλοι από την αυτοδιοίκηση ήταν ο κύριο Ροντογιάννη, για να κατανοήσουμε λίγο το τι συζητήθηκε. Καλό απόγευμα, κύριε Ροντογιάννη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, κύριε Κουνιάκη. Λοιπόν, κρατάτε και έτσι πρέπει να κάνετε ψηλά το θέμα στην επικαιρότητα, γιατί νομίζω ότι έχετε κάποια αιτήματα τα οποία ζητάτε να απαντηθούν. Θέλω λίγο όμως πριν το πάρουμε άλλη μια φορά το ζήτημα για να κατανοήσουμε το τι θέλετε, να μας πείτε λίγο τι υπόθηκε στην προθεσινή σας συνέλευση, τι νέα δεδομένα βγήκαν. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας. Πραγματοποιήθηκε για πολλωστή φορά συνέλευση των κατοίκων του χωριού στα πλαίσια της συζήτησης για το κτηματολόγιο. Το είπατε και μόνο σας, έχω 20 χρόνια και πάνω, από το 97 που ξεκίνησε πιλωτικά η εφαρμογή εδώ στο χωριό, ο κόσμος αγωνίζεται για ένα απλό που είναι η καταγραφή, η σωστή καταγραφή των κτημάτων. Σωστά. Έτσι κι αλλιώς διαφωνίες δεν υπήρχαν μεταξύ των κατοίκων. Ποτέ, ούτε ποτέ. Και μάλιστα αν έρθετε και μια βόλτα στο χωριό μας θα δείτε ότι μεταξύ των κτημάτων δεν υπάρχει καν ούτε συρματόπλευμα, τίποτα, ούτε σύνορα. Μάλιστα. Καθένας γνωρίζει το κτήμα του, ασκεί τις εργασίες του, μαζεύει τις ελιές του, καλλιεργεί τα μπέλια του. Μάλιστα. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο θέμα. Το θέμα καθαρά το έχει δημιουργήσει η έναρξη του κτηματολογίου και η καταγραφή των κτημάτων, που γνωρίζετε πολύ καλά από προηγούμενες συζητήσεις που έχετε κάνει και με τον πρώην πρόεδρο και με τα χρόνια που... Και με όλα τα προβλήματα όμως, κύριε Ροντογιάννη, που έχουν υπάρξει, δηλαδή και με όλες τις καθυστερήσεις, με το γραφείο που λειτουργήσε μετά από πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω τώρα γενικότερα και με τον εργολάβο που ακούσαμε και την άποψή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν όντως υπήρξε μια συνεργασία με αγκάθια. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, εγώ έμεινα και από την τελευταία σας ανακοίνωση με την αίσθηση ότι υποστήκατε μία επίθεση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και ότι εκεί που προσπαθείτε να βρείτε λύση για το αυτονόητο, νιώσατε ότι κάποιοι σας κατηγορούν λέγοντας ότι κάνετε επαναστατική γυμναστική. Μία αναφορά του κύρου Καλού που την βάλατε, δεν τον κατονομάσατε στην ανακοίνωση, αλλά μπήκε σαν έκφραση και στο τελευταίο σας δελτίο τύπου. Θέλω λίγο να μου πείτε αν λύθηκε αυτή η σε εισαγωγικά παρεξήγηση και αν ο κύριος Καλός προχθές στην τοποθέτησή του έδωσε διευκρινήσεις για αυτό το οποίο υπόθηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, στη συνέλευση δεν συζητήθηκε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε. Ήταν μια ατυχή στιγμή, πιστεύω, για το Δήμαρχο αυτή η δήλωση, γιατί η ανακοίνωση ποτέ δεν έχει να κάνει με τον... αυτόν που συντάσσει την ανακοίνωση ή με αυτούς που τη συντάσσουν. Μάλιστα. Ανακοίνωση είναι ανακοίνωση όλων των κατοίκων του χωριού. Να ξέρετε, υπάρχει μια άψογη συνεργασία μεταξύ του τοπικής κοινότητας, της Επιτροπής Αγώνα και όλων των κατοίκων. Ό,τι γίνει, συζητιέται πριν. Δεν γίνεται τίποτα και να βγαίνει έξω χωρίς πριν να συζητηθεί. Ναι. Το λέω είναι ατυχή στιγμή γιατί χρησιμοποιείται αυτός ο όρος πολύ συχνά και εμείς που συχνά είμαστε γενικά και στο κίνημα, στο ταξικό κίνημα, τον ακούμε συχνά αυτόν τον όρο. Σωστά. Οπότε πολλές φορές χρησιμοποιείται για να κατασυκοφαντήσει την οποιαδήποτε δραστηριότητα, την οποιαδήποτε δραστηριότητα αγώνα. Σωστά. Κύριε Ροντογιάννη, βέβαια πάνω σε αυτό τώρα να πω την αλήθεια. Αν μην ασχοληθούμε άλλο με αυτό. Όχι, καθόλου δεν θέλω να ασχοληθούμε. Απλά πρέπει να πω, γιατί επειδή δεν έχω εδώ και τον κύριο Καλό, η αναφορά του αυτή είχε να κάνει με το να συζητηθεί σωστά το ζήτημα. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν πιο οργανωμένη η παρουσίαση που ήταν και ο εργολάβος εκεί και η ενημέρωση και του κόσμου από αυτά τα οποία ακούσαμε και εμείς.
εμείς για όλο αυτό το θέμα. Οπότε λοιπόν δεν θέλω εγώ να μείνουμε εκεί. Θέλω λίγο να πάμε τώρα στην ουσία και να δούμε ποιες είναι αυτές οι πρωτοβουλίες. Ένα μικρό σχόλιο σε αυτό που είπατε. Κοιτάξτε, ναι. Εμείς ζητήσαμε, γιατί καταλαβαίνετε και το άγχος μας εδώ πέρα, σαν κοινότητα και γενικά των κατοίκων. Σκεφτείτε ότι εμείς γύρω στις 2 Δεκεμβρίου ακούσαμε από τον ανάδοχο κάποιες τέτοιες δηλώσεις ότι δεν θα ληφθούν υπόψη τα καταμετρημένα που δεν έχουν υπογραφές ομόρων. Και άλλα τέτοια, ανησυχήσαμε και να σκεφτείτε από τις 2 Δεκεμβρίου μέχρι τώρα που είναι περίπου 1,5 μήνας, έχουμε βελτίσει το κτηματολόγιο, έχουμε κάνει τουλάχιστον 5 συνελεύσεις. Δηλαδή, επιχειρήσαμε να το βάλουμε στο Μικρό Συμβούλιο εσπευσμένα και προημερησίες διατάξεως. Μάλιστα, μάλιστα. Έχοντας ενημερώσει, βέβαια, γινόταν όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα, με χρόνο 1-2 ημερών, γίνανε και παραλήψεις κτλ. Αλλά μπροστά στο άγχος μας κτλ. Θέλαμε να μπει κτλ. Το ότι μπήκε οργανωμένα κτλ. Στο θέμα συντεταγμένα. Δεν έχουμε καμία πολύ, πολύ καλά και πολύ καλά συζήτηση. Όλα τα άλλα είναι περιτά, δηλαδή οποιασδήποτε άλλες αναφορές, οτιδήποτε άλλο πέρα από το ζήτημα που βάζαμε. Ωραία. Και ούτε θέλω να καταχρηστούμε το χρόνο του Συμβουλίου για περαιτέρω. Σωστά. Σωστά. Αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε ότι είχαμε μια αγωνία επειδή ευνηδιαστήκαμε, γιατί ξαφνικά εκεί που είχαμε άλλα δεδομένα, μας ανακοινώθηκε ότι δεν θα καταμετρηθούν όσα δεν έχουν τις υπογραφές από τους όμορους και όλη αυτή τη διαδικασία που θα εξηγήσουμε και θα μας πείτε. Πάμε λοιπόν τώρα, θέλω λίγο να μου πείτε, επειδή εμείς μείναμε και ο πρώην πρόεδρος είπε ότι ήταν λάθος και η διατύπωση του βουλευτή, ότι δεν έχουμε καμία διαφορά εμείς, γνωρίζει ο καθένας ποιο είναι το χωράφι του, ποιες είναι εκτάσεις του. Να ρωτήσω λοιπόν κάτι, θέμα υπογραφής των όμορων υπάρχει? Δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν υπάρχει, καταλαβαίνετε, επί της ουσίας δεν υπάρχει. Στο έδαφος, στο χώρο, στο χωράφι δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Τα χωράφια είναι, δεν έχει ο κόσμος. Τα σύνορα δεν υπάρχουν ούτε σύνορα, ούτε σειρματοπλέγματα, ούτε φράχτες, τίποτα. Υπάρχουν παλιές λυθιές και τα λοιπά που έφτιαξαν οι παππούδες μας, προπάπους τα λοιπά, οι οποίοι έχουν σαφή όρια τα χωράφια τους και δεν γνωρίζουν καθένα το δικό του. Κανένα δεν θέλει να πάρει το άλλο. Δεν υπάρχει τέτοιο αυτό, δηλαδή. Είναι, καταλαβαίνετε, είναι λάθος και να ακούγεται. Είναι πολλοί κάτοικοι, έτσι να διευκρινιστεί καλύτερα. Και κάτι και εδώ στη Λευκάδα. Να μην νομίζουμε ότι εδώ στις Τσουκαλάδες είμαστε τίποτα που θέλουμε, ξέρεις, ο καθένας. Ναι, που θέλετε για παράδειγμα να πάρετε πράγματα τα οποία δεν σας αναλογούν, ίσως. Δηλαδή δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Η όμορφη, τι γίνεται? Ότι όπως ήταν η διαδικασία, δεν ήταν, πώς να σου το πω, δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων, ήταν τοπικό, δεν μπορούσε να συμβεί να βρίσκονται όλοι εκεί. Μάλιστα. Και αν θέλετε να σου το εξηγήσω αυτό. Παράδειγμα, έβγαιναν ημερομηνίες με παράδειγμα 15 κτήματα. Σήμερα, ξέρω εγώ, 2 Ιουλίου θα μετρήσουν 15 κτήματα. 15 αγροτεμάχια. Καλούνταν αυτοί οι 15 αυτή την ημερομηνία. Γύρω από αυτούς τους 15 πρέπει να είναι 30 όμοροι. Αυτοί δεν καλούνταν. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Ένα αυτό. Ταυτόχρονα την ίδια μέρα δούλευαν δύο συνεργεία μέσα στο καλοκαίρι. Στις αρχές ειδικά. Και ο ίδιος άνθρωπος. Είχε κληθεί, γιατί έχουν μικρό ιδιοκτησίες. Μία βρίσκεται σε όλες τις περιοχές του χωριού. Επομένως, την ίδια μέρα ένας άνθρωπος έπρεπε να πάει σε διαφορετικά σημεία. Να μετρήσει τα κτήματά του στο ένα συνεργείο και στο άλλο. Την ίδια περίπου ώρα. Οπότε μετακινούνταν ο κόσμος από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, σας λέω πολλά παραδείγματα. Πέρα από τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν, ήταν στην Αυστραλία ή κάποιος που είναι έξω ή δεν μπορούσαν και έχουν δουλειές, παίρναν άδεια, ερχόντανε. Για 2 μέρες, 3 μέρες, όταν μετρηθεί, δεν μετριόταν το χωράφι του λόγω αναβολής της ημερομηνίας. Καταλαβαίνετε, εκ των πραγμάτων δεν γίνεται, είναι τοπικό. Δηλαδή, ήταν ήθηκε να κάνω. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ροτογιάννη, επειδή θυμάμαι ότι για το θέμα της ενημέρωσης ο μελετητής είπε ότι εμείς είχαμε ενημερώσει, βγάλαμε ανακοινώσεις, το θυροκολλήσαμε στα γραφεία, το ενημερώσαμε μέσα στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Το γνωρίζατε. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι μετά η διαδικασία έχει να κάνει ότι θέλετε να αναιρεθεί, γιατί έκανε και ερώτηση στο κοινοβούλιο ο βουλευτής, έτσι δεν είναι? Έχει ρωτήσει. Θα σας πω πάνω. Παρακαλώ. Κύριε Κουνιάκη, πάνω σε αυτό θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κόσμος σε αυτό το συγκεκριμένο, γιατί τους όμως δεν ήταν ενημερωμένος. Ήταν ενημερωμένος ότι καλά είναι να βρίσκονται και κάποιοι να υπογράφουν. Ναι. Όποιοι μπορούν. Απλά λεγόταν όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα. Και λέμε όμως ότι είναι προαπαιτούμενο ή απαγορευτικό. Τα συνεργεία έτσι δούλευαν από την πρώτη μέρα. Δεν υπήρξε από κανέναν. Δεν υπόθηκε πουθενά. Η σύμβαση μπορεί να το λέει. Εγώ τη σύμβαση δεν την είδα. Το άκουσα τώρα, τον τελευταίο καιρό, πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπατε κι εσείς. Σκεφτείτε. Που εγώ ανέλαβα από την 1η Σεπτέμβρη. Δεν την γνώριζα τη σύμβαση. Και η σύμβαση, ξέρω, δεν αφορά τους κατοίκους.
Η σύμβαση είναι μεταξύ του αναδόχου και του κτηματολογίου. Ποιος είναι υπεύθυνος να την εφαρμόσει τη σύμβαση? Ο ανάδοχος, ο εργολάβος. Ναι. Με την επίβλεψη του κτηματολογίου. Αυτό δεν έγινε. Και ήρθαν και για επίβλεψη μία-δύο μέρες άνθρωποι του κτηματολογίου. Όλα καλά. Αυτό δεν είπαν κάτι άλλο. Είπαν δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Ή τι γίνεται εδώ δεν έχουμε. Καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν υπέγραφε ο κόσμος. Πολλές φορές ήταν και όλοι εκεί. Και μάλιστα και τα παιδιά τα σωρία έλεγαν δεν πειράζει, εντάξει. Δύο υπογραφές, τρεις. Όσοι δεν πειράζει, φύγετε αν έχετε δουλειά. Δηλαδή δεν υπήρχε τέτοιο κλίμα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε, επειδή ξεκινάνε τώρα και τα ερωτήματα και εγώ, ξέρετε, προσπαθώ να κάνω τώρα διάλογο με αυτά τα οποία υπόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί και ο πρώην πρόεδρος, κ. Ζωτογιάννης, είπε ότι και πολλά που ακούθηκαν δεν εσταθούν. Έφερε κάποια περιστατικά ο μελετητής λέγοντας ότι εγώ τσακώθηκα και με έναν στην Απόλπαινα, βρίστηκα γιατί του είχα πει από την αρχή να βρει τον όμορο και δεν τον έβρισκε. Είδα και όμορους, λέει, υπερχόταν και μετρούσαν το δικό τους και έφευγαν. Θέλω να μου πείτε αν όντως υπήρξε δυσκολία στις περιπτώσεις που χρειάστηκαν υπογραφές και στην δική σας, στο δικό σας χωριό, δηλαδή αν αντιμετώπισε ο μελετής αυτά τα προβλήματα. Καθόλου. Κάθε πρωί, σας λέω εγώ ήμουν όλο το καλοκαίρι λόγω και της εργασίας, δεν δουλεύω το καλοκαίρι. Κάθε πρωί στις 8.30 ώρα που ερχόταν τα συνεργεία ήμουν εκεί. Δηλαδή ως συνεργεία. Ήταν όλος ο κόσμος και περίμενε εκεί. Όσοι είχαν ειδοποιηθεί για εκείνη τη μέρα, έτσι. Παραλαμβάνω, όσοι είχαν ειδοποιηθεί. Και περιμένουν υπομονετικά, γιατί ξέρεις, ακούσα αυτή τη διαδικασία. Ναι. Παρ' όλα αυτά, περίμεναν, υπέγραφαν. Αλλά να είναι το 100% των νόμων. Δεν γίνεται, σας είπα το πράγμα, σας κλείνω γιατί. Γιατί γύρω από αυτούς που θα μετριόταν τη μέρα εκείνη, είναι τριπλάσιοι ακόμα. Συνωρητές, όμοροι. Ναι. Δεν γινότανε. Πώς σας το πω, δηλαδή δεν φταίει ο κόσμος, δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για αυτό το και πάλι είναι ευθύνη άλλων. Και το ζήτημα είναι πολιτικό, γιατί πρέπει να λυθεί. Έχουμε χρόνια, εμείς παλεύαμε όλα αυτά τα χρόνια πρώτα απ' όλα για να έρθει το νομοθετικό, να είναι η νομοθετική ρύθμιση που έγινε. Να έρθουν οι αγγυλώσεις και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε σήμερα, να γίνει επαναπροσδιορισμός επαναπροσδιορισμός της θέσης και των ορίων των διατομαχίων σε 49 ενότητες από τις 51 του χωριού μας. Ναι. Και μάλιστα κάνανε αγώνα και όχι μόνο και για το χωριό μας και για τους φακιώτες και για τα άλλα χωριά ενδιαφερόμαστε. Και τώρα μέσα στα αιτήματά μας βάζουμε και τίποτα των άλλων χωρίς να γίνει και άλλο. Τώρα με αυτό το οποίο μου λέτε έχω ερώτημα σχετικό, γιατί με ρωτάει τώρα εδώ ένας ακροατής, γιατί στους Τσουκαλάδες υπάρχει επιτροπή αγώνα και σε άλλα χωριά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το πρόβλημα σε όλο το νησί, μου λένε εδώ. Δηλαδή, μήπως υπάρχει, μου λέει, λύση, μήπως υπάρχει περίπτωση να δοθεί λύση χωρίς οι κάτοικοι να διεκδικήσουν στα άλλα χωριά και στις άλλες ενότητες. Κοιτάξτε να δείτε το μέγεθος, το μεγάλο μέγεθος του προβλήματος υπάρχει σε εμάς, στους φακιώτες, αυτά που ήταν. Ναι. Αλεξάνδρου, Απόλπαινας κτλ. Αλλά το κύριο πρόβλημα ήταν στους Τσουκαλάδες εφαρμόστηκε πιλωτικά. Πάνω από ένα χάρτη, κυριολεκτικά σε ένα γραφείο, από ένα μαύρο χαρτί. Ναι. Και καλούνταν ο κάθε Τωριανός να δείξει το χωράφι πάνω στο χάρτη. Σε ένα χάρτη που σας λέω και ένας άνθρωπος σήμερα που να είναι και μηχανικός δεν θα μπορούσε. Όχι με ακρίβεια. Ούτε καν. Έγινε αρπακόλα, λέτε τότε. Πιλωτικά έγινε αρπακόλα. Δεν είχε δοθεί ιδέουσα προσοχή στην αρχή. Βρίσκονται. Οι ιδιοκτησίες του καθενός βρίσκονται εξαφανισμένες. Είτε μπαίνουν μέσα σε άλλους. Όλα δηλαδή υπάρχει 90, πάνω από 95% σφάλματα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Πρέπει λοιπόν εμείς βάζουμε κύριο όλες αυτές οι μετρήσεις που γίνονται, που είναι πάρα πολλές, είναι γύρω στις 2.000 μετρήσεις και κάποια που υπολείπονται ακόμα. Και μας έχει δώσει μια παράταση γύρω στους 2 μήνες για να μετρηθούν και αυτά. Φτάνουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 70%. Μάλιστα. Θα σκεφτείτε ότι βέβαια τόσα χρόνια έχουν γίνει και πολλές πράξεις, έχουν πάρθει δικαστικές αποφάσεις. Κάποιοι τα έχουν διορθώσει με δικαστήρια που δεν πήγαν τώρα, δεν παρευρέθηκαν να υποδείξουν όρια κτλ. Καθώς καταλαβαίνετε. Οπότε είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Δηλαδή οι κάτοικοι ήταν από κοντά, έδειξαν ενδιαφέρον. Μάλιστα. Συμμετείχαν ενεργά. Αν το ήξεραν και αυτό και καλούνταν, εννοείται ότι θα ήταν εκεί να υπέγραφαν. Mm-hmm. Θέλω λίγο. Όσοι ήταν. Κύριε Ροντογιάννη, θέλω και κάτι άλλο να μου απαντήσετε. Ανέφερε ο μελετητής ότι δεν μπορεί, λέει, κάποιος να ζητάει χιλιάδες μέτρα να καταγραφούν και να μην φέρνει ένα χαρτί. Να αποδεικνύει έστω ένα χρυσικό χαρτό, μία επιδότηση από τον ΕΛΓΑ, τα ΟΛ, ένα συμφωνητικό που να αποδεικνύει ότι κάποτε το καλλιεργούσαν. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, γιατί είπε ότι το κλιματολόγιο είναι πολύ επιφυλακτικό με τους αγνώστους. Δηλαδή θέλω να πω. Κοιτάξτε. Παρακαλώ.
Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς πρώτα απ' όλα δεν ζητάμε αυτή τη στιγμή το θυματολόγιο να λύσει ζητήματα τα οποία ζητήματα αγνώστων, ας πούμε, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ. Μάλιστα. Εμείς ζητάμε να διορθωθούν τα αγνώστων τα οποία δημιουργήθηκαν με ευθύνη του κλιματολογίου. Mm-hmm. Μετά την πρώτη και δεύτερη ανάρτηση. Μάλιστα. Αυτά που προκύψαν τότε. Όχι. Δηλαδή, αν κάποιος δεν δήλωσε ποτέ έναν χώρο και πάει τώρα τον δηλώνει, εμείς δεν είμαστε πέρα αυτής. Καθώς καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, δεν ναι. Δηλώθηκε ποτέ και πάει τώρα να κάνει κάποιος περιουσία τώρα. Αντιλαμβάνομαι, θέλετε πέρα. Να πείτε. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι. Οπότε λοιπόν λέτε για αυτά τα οποία έγιναν με την πρώτη καταγραφή. Πολύ ωραία. Πρώτη και δεύτερη ανάρτηση και τα λοιπά, έτσι που δημιουργήθηκαν τέτοια γνώστων. Οπότε αυτά πρέπει σίγουρα να μπουν και αυτά στο. Έτσι, στο ωραία. Διότος. Θέλω λίγο πάλι να γυρίσουμε στη συνάντηση προχθές. Υποθέτω ότι επαναλάβατε πράγματα τα οποία γνωρίζουμε, υπόθηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι συμφωνήσατε, δηλαδή, για παράδειγμα, τι διαφορετικό βγήκε από την προχθεσινή συνάντηση? Κοιτάξτε, καταρχήν υπήρξε μια πολύ καλή, έτσι, συνάντηση όλων των κατοίκων και ανθρώπων εκεί πέρα από την Ερετών, από σχεδόν όλες τις παρατάξεις του Δήμου και από την Περιφέρεια, σε πολύ καλό κλίμα. Αυτό μπορείτε, σας είχα πει να έρθει και όσο, αλλά ήσασταν στην Αθήνα και τα λοιπά, δεν μπορούσατε να παρευρεθείτε. Απλά ήταν πάρα πολύ το κλίμα θετικό. Μπήκαν όλα, μπήκε και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τροποποιήθηκε λίγο και με αυτή την απόφαση θα πάμε και στο κτηματολόγιο και στο Υπουργείο να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. Και βέβαια έπεται και συνέχεια, δηλαδή αν δεν γίνουν, αν δεν τύχουν αναγνώριση όλα αυτά τα ζητήματα και δεν δρομολογηθούν, σίγουρα οι κάτοικοι δεν θα καθίσουν. Μάλιστα. Δεν θα καθίσουν σταυρωμένα χέρια, θα συνεχίσουν τις αγωνιστίες τους και τις κινητοποιήσεις τους και πολλά άλλα, ακόμα και την περίπτωση των αγωγών και τα λοιπά. Μάλιστα. Προς κάθε κατεύθυνση. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Έχω την εντύπωση ότι έχετε έρθει σε επικοινωνία με τον βουλευτή. Από ό,τι γνωρίζω, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι γίνεται μια προσπάθεια να κλειστεί ένα ραντεβού με το Υπουργείο, από όσο γνωρίζω. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό και τι περιμένουμε από αυτό. Απλά κάνει μια προσπάθεια και ο κύριος Καβαδάς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να σας φέρει σε επαφή για να συζητήσετε για άλλη μια φορά τα αιτήματά σας. Έτσι δεν είναι? Ναι. Μας ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος ότι θα είναι ή αύριο. Το βλέπω δύσκολο για αύριο, γιατί φτάσαμε ακόμα σε βράδυ και δεν. Ή την Τρίτη. Αυτό έχει υποθεί. Βέβαια έτσι. Πάντα από την κτηματολόγηση δεν υπάρχει θέμα. Κάτι με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου χρειάζεται να βρουν ημερομηνία. Μάλιστα. Δηλαδή η κτηματολόγηση έχει την ημερομηνία, ας πούμε, αλλά εξαρτάται τώρα. Δηλαδή, μάλλον βλέπω την Τρίτη. Μάλιστα. Έτσι, θα δούμε. Περιμένουμε και τις εξελίξεις. Πάντως. Την οποία θα παρευρεθούν εκεί και ο βουλευτής και ο βουλευτής εδώ και ο δήμαρχος και νομικός σύμβουλος του δημάρχου και από την Επιτροπή Αγώνα και από την τοπική κοινότητα. Μάλιστα. Πάντως, αυτό το οποίο ισχύει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η προθεσμία 31-12 που λύγει. Ναι. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν έχει αλλάξει ακόμα. Οπότε λοιπόν υποθέτω ότι. Το 31 Δεκάτου έχει περάσει μέσα τον Ιούλιο από την καινούργια κυβέρνηση με νόμο. Ναι. Δεν ξέρω αν υπήρχαν, δεν το κοιτάξαν, παίρνουν Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύσεις κτλ. Το 31 Δεκάτου 2020 να κλείσει κάθε διαδικασία σε όλη την Ελλάδα, όχι εδώ στη Λευκάδα. Ναι. σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Καθώς καταλαβαίνετε, εδώ το έχουμε και μέσα στα αιτήματά μας αυτά, γιατί σας είπα, δεν βάζουμε μόνο ζητήματα που αφορούν μόνο εμάς, αλλά και τους άλλους κατοίκους της Λευκάδας. Και ζητάμε και παράταση 2 ετών, τουλάχιστον. Μάλιστα. Δηλαδή να πάει μέχρι το 2022. Από τα αιτήματα τα οποία συζητήθηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο και όλα αυτά βεβαίως. Έχουμε 5 αιτήματα βασικά. 5 αιτήματα, έτσι, αν θέλετε. Πείτε τα, βεβαίως, να τα ξαναπούμε. Εννοείται. Πείτε μας αιτήματα. Γραμματικά, έτσι, λέω, το πρώτο αίτημα είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για το σύνολο των γεωτομαχείων. Έτσι. Δηλαδή, και αυτά που είναι αμέτρητα μέχρι τώρα, να μετρηθούν, που έχει δοθεί παράταση και τα λοιπά, είναι θετική σε αυτό. Εντάξει. Και βέβαια, και αυτά τα οποία δεν έχουν τις υπογραφές όλων των όμορων. Αλλά βέβαια και αυτό να γίνει, να καταγραφεί και με την αξιολόγηση από πλευρά του αναδόχου κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Δηλαδή, όπως είπατε πριν, χρησικτησίες, τίτλους, τοπογραφικά, οτιδήποτε άλλο, να το εκτιμήσει ο ανάδοχος και να προχωρήσει στην ανάρτηση που ζητάμε εμείς. Ναι. Γιατί η ανάρτηση θα λύσει κάθε θέμα.
Τα αντανάρτηση ακολουθούν οι στάσεις. Δηλαδή, οποιοδήποτε, ας το πούμε, εκτεργάρης, έχει κάνει έτσι, θα βρεθεί εκτεθειμένος. Και βέβαια, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, η ανάρτηση είναι αυτό που θα λύσει και όλα τα ζητήματα. Δεν έχουμε τέτοια. Περιπτώσεις τέτοιες δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Το δεύτερο αίτημα είναι να εκδοθεί αυτή η νέα υπουργική απόφαση, γιατί και ζητάμε διετία παράτασης στη Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Επίσης, να εκδοθεί διαδικασία επαναπροσδιορισμού και θέση και ορίων στο σύνολο των κτηματολογικών οτήτων του Δήμου Λευκάδας. Δηλαδή, μπορεί να είναι και περισσότερο, δεν το γνωρίζουν ακόμα, με ρωτήσατε πριν. Ναι. Σας πήρε και ο Κροατής. Ναι. Μπορεί να μην το γνωρίζουν. Δηλαδή, να γίνει μια καταγραφή. Μάλιστα. Να είναι ξεναγραφή, να γίνει μια καταγραφή και να όποιες περιοχές έχουν πρόβλημα πραγματικά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού. Το βάζουμε και αυτό σαν αίτημα. Τα αγνώστων, βασικά, που είπαμε, να συμπληρωθούν στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού και οι ιδιοκτήτες που εμφανίζονται στις πρώτες εγγραφές άγνωστοι. Είπαμε, τη διετία την είπαμε. Επίσης, με την καταχώρηση, λέμε, στα οικία κτηματολογικά βιβλία της απόφασης, όποιος έχει ένομο συμφέρον μετά να μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση του δικαιώματός του όταν προσβάλλεται. Μάλιστα. Με ανακριβή εγγραφή ή με οποιαδήποτε διόρθωση και να μπορέσει να προσφύγει σε αγωγή. Γιατί ναι. Κλείνει μετά, καθώς καταλαβαίνετε. Κλείνει οι διαδικασίες αυτές. Δηλαδή, και μετά από την. Μετά από τις ενστάσεις και τα λοιπά και να υπάρξει και θέμα, θα πρέπει πάλι να μπορούν οι κάτοικοι να προσφύγουν με αγωγές, έτσι. Μία διαδικασία που κοστίζει έτσι κι αλλιώς. Αυτά είναι τα βασικά. Μάλιστα. Αυτά, λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα αντιλαμβάνομαι, κύριε Ροντογιάννη, ότι βασιζόμαστε στην όποια παρέμβαση του βουλευτή και στην αλλαγή των όσων έχει νομοθετήσει ήδη η κυβέρνηση. Διαφορετικά, εσείς είστε αποφασισμένοι να αντιδράσετε και να διεκδικήσετε τα αιτήματά σας. Είναι μια μπερδεμένη τώρα κατάσταση. Σε εμάς, κύριε Κουνιάκη, κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Η διετία είναι με νόμο. Το 2020 έκλεισε με νόμο τον Ιούλιο. Τώρα βγαίνει η κυβέρνηση. Αυτό ζητάμε και θα ζητήσει και όλη η Ελλάδα. Έχει ένα θέμα παντού. Δεν μπορεί να κλείσει άρον-άρον αυτή η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να γίνει. Θέλει το χρόνο της να εξασφαλιστεί δηλαδή η μικροδιοκτησία, η περιουσία του κάθε Έλληνα. Δεν μπορεί να γίνει με τέτοιες διαδικασίες, κλείνουμε άρον-άρον και όποιον πάρει μπάλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς όμως δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Εμείς ζητάμε όσες μετρήσεις γίνανε στο χωριό μας να θεωρηθούν έγκυρες και να αποτυπωθούν στο χαρτί πάνω. Εμείς στο έδαφος δεν έχουμε προβλήματα. Τα προβλήματα δημιουργούνται πάνω στο χάρτη. Πάνω στο χαρτί, δηλαδή, που είναι καθαρά ευθύνη και είναι πολιτική ευθύνη όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Και να αναλάβουν την πολιτική βούληση, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, είτε βουλευτής είτε όλοι. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Και ο κύριος βουλευτής, έτσι, και τα προηγούμενα χρόνια ήταν κοντά και τα λοιπά, ενεργούσε. Αλλά όπως έβαλε το θέμα στην ερώτηση, έτσι δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Μάλιστα. Ξέρετε γιατί. Γιατί. Γιατί η ερώτηση βασικά θεωρεί, βέβαια, κάνει στο τέλος μία, αν γίνεται να αρθεί αυτό, δηλαδή η ερώτηση θεωρεί ότι ήταν προαπαιτούμενο, που για μας, για τους καθήκους δεν ήταν, δεν το γνωρίζαν οι κάτοικοι. Μάλιστα. Για τους όμορφους. Δηλαδή ξεκινάει έτσι με κάποιες ερωτήσεις να απαντήσει τελικά υπουργός τι έχει γίνει κτλ. Και στο τέλος βέβαια τι μέτρα προτίθεται να πάρουν για να. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνετε. Σε αυτό το οποίο λέτε τώρα, με διορθώνετε, γιατί νομίζω συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω την εντύπωση ότι η πολιτεία δεν είχε πάει σε διαγωνισμό και οι κάτοικοι δεν είχαν πληρώσει ούτε ένα ευρώ. Και σε κάποιες άλλες περιοχές, για να λυθούν αντίστοιχα προβλήματα, κάποιοι πλήρωσαν σε μηχανικούς και σε δικηγόρους 2 με 3.000 ευρώ. Δηλαδή, δόθηκε και αυτή η δυνατότητα από την πολιτεία, δεν δόθηκε, κύριε Ροντογιάννη. Ναι, πώς, και σας δεν είπα τίποτα. Ήδη σας είπα ότι είμαστε μέχρι τώρα σε καλό δρόμο. Μάλιστα. Γιατί έχουν αρθεί πολλές αγκυλώσεις. Η νομοθετική ρύθμιση δεν μπορούσε να προχωρήσει. Δηλαδή, γιατί η διαδικασία του επαναπροσδιορισμού είναι μια διαδικασία άλλως δεν είχε εφαρμοστεί πουθενά πριν. Ναι. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, είναι πολύ θετικό. Το θετικό, βέβαια, θα πρέπει να ολοκληρωθεί να κλείσει όλο αυτό. Μάλιστα. Όλο αυτό που ήξερε τόσα χρόνια. Δεν μπορεί τώρα, γιατί αν εξαιρέσει 100% των όμωνων δεν έχει ούτε το 5% των καταμετρητών. Ναι.
Ναι. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή και αυτά τα κροκί που λένε οι μηχανικοί, τα πρόχειρα αυτά που υπογράφανε πάνω οι κάτοικοι και γινόταν το πρόχειρο σκαρίσμα του κάθε γεωτεματιού. Ναι. Και αυτό δεν μπορούν να μαζευτούν. Δεν γίνεται αυτά να μαζευτούν και να μαζέψουν όλου του κατοίκου να υπογράψουν πάνω σε αυτά. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε, εμεί διαφορετικά θα συνεχίζουμε τον αγώνα μα. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή όπω το βάζει τι μέτρα που δεν θα πάρετε, λέει ο βουλευτή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν και να συνυπογράψουν. Αυτό δεν γίνεται. Πώς θα το πάρουν, γινότανε. Θα λέγαμε ναι, παιδιά, μας δώστε μας λίγο χρόνο και θα το κάνουμε. Δεν γίνεται στον πραγμάτων να βρεθούν όλοι αυτοί. Δεν είναι ότι δεν υπογράφουν, γιατί δεν μπορούν να βρεθούν την ίδια στιγμή στο ίδιο μέρος και να βρεθούν και να υπογράφουν και να κυκλοφορούν τώρα 2.000 χαρτιά. Μιλάμε για 2.000 καταμετρήσεις. Πού είναι να κυκλοφορούν αυτά τα. Καταλαβαίνετε, είναι ουτοπικό. Βέβαια. Γράφει ο κ. Βουδίλη, προτίθεται να εξετάσετε την πιθανότητα να αρθεί ο όρος συνυπογραφής της αυτοψίας από τους ομόρους προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία. Αυτό ζητάμε. Όχι μόνο έτσι, να αρθεί ο όρος, αν υπήρχε, που σας λέω εγώ, στη σύμβαση μπορεί να υπήρχε, αλλά η σύμβαση αφορούσε τον ανάδοχο και το κτηματολόγιο και τον πολιτικό έτσι, προϊστάμενο που είναι το κράτος, το Υπουργείο. Δεν αφορούσε τους κατοίκους. Εμείς αυτό είναι το κύριο που ζητάμε. Να έρθει αυτό τη υπογραφή. Δεν γίνεται με κανένα τρόπο να μαζευτούν τόσες πολλές υπογραφές. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Πάντως, αυτό το οποίο υπόθηκε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι το είπατε και εσείς, ότι έχετε στενή συνεργασία και με όλους τους θεσμικούς. Νομίζω ότι και ο βουλευτής είπε τις προσπάθειες που έκανα για να κερδίσετε χρόνο και για να αλλάξουν και κάποιες προθεσμίες. Από εκεί και πέρα, ας ελπίσουμε ότι. Και τα αναγνωρίζουμε. Μάλιστα. Και οι κάτοικοι και οι θεσμικοί, όλοι τα αναγνωρίζουν. Όλοι τα αναγνωρίζουν αυτά. Τη συνεισφορά όλων τόσα χρόνια έτσι. Αλλά βέβαια και να κλείσει έτσι ωραία αυτό, να έχει ένα ωραίο τέλος. Καταλαβαίνετε, θα πρέπει να φτάσουμε στο τέλος. Γιατί έτσι όπως πάει η δουλειά δεν θα φτάσουμε. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι. Οπότε είμαστε λοιπόν τώρα σε αναμονή. Νομίζω ότι επικαιροποιήσετε για άλλη μια φορά με τη συνάντηση τα αιτήματά σας και τώρα περιμένουμε βεβαίως να δούμε και ποια θα είναι η βούληση της κυβέρνησης αναφορικά με τις υπογραφές των όμορων και όλη αυτή την εξέλιξη. Διαφορετικά εσείς είπατε ότι έχετε τη βούληση να συνεχίσετε τον αγώνα σας και τις κινητοποίησεις σας. Ωραία. Δεν μπορεί κανένας να δεχτεί, ότι θα χάσει σε αυτή τη μικροδιπλησία εδώ, γιατί ξέρετε γιατί μιλάμε. Για χωραφάκια του νησού, του ενός στρέμματος, άντε λίγα είναι αυτά που είναι. Τεσσάρων στρεμμάτων που είναι άρτια, ας πούμε, και πώς το λένε, και μπορούν να θεωρηθούν οικόπεδα. Δηλαδή δεν είναι τέτοιο το ζήτημα. Κανένας όμως έχει πονέσει, γιατί οι πρόγονοι μας εδώ, οι πατεράδες μας, οι παππούδες, πάνω στην πέτρα και πάνω στο πουρνάρι, κατάφεραν και έκαναν δύο χωραφάκια, φτύπησαν δύο ελιές και ζούσαν τις οικογένειές τους. Και είναι ένα χωριό, να ξέρετε, που είναι όλοι κάποιοι έντιμοι άνθρωποι που με τον υδρότα τους έχουν, σας είπα, πάνω στην πέτρα, κυριολεκτικά, σε ένα μέρος χωρί που δεν έχει νερά, τίποτα. Οι τσουκαλάδες. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Και κατάφεραν να ζήσουν και να πετύχουν πολλά πράγματα. Και αυτό πρέπει να το σεβαστεί όλος, οποιοδήποτε βάζει το τσουκαλάδι του στο στόχαστρο, ότι έχουν ευθύνη. Σας το λέω ειλικρινά, δεν είναι θέμα, δεν χαϊδεύω αυτιά. Εγώ δεν υπάρχει, έστω και. Σας λέω και να είναι. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Εγώ συμμερίζομαι και την ταλαιπωρία σας. Και ότι αυτή τη στιγμή γίνεται έτσι μια προσπάθεια όλο αυτό να υπάρξει μια πολιτική αντιμετώπιση. Απλά σε αυτό το οποίο είπε ο βουλευτής στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ότι οι διαφορές είναι μεταξύ σας, που είπατε ότι ήταν νέο δεδομένο, πώς μπορεί να προέκυψε αυτή η αναφορά? Δηλαδή έγινε λόγω κακής ενημέρωσης? Έχετε συναντηθεί πολλές φορές με τον βουλευτή Λευκάδας, δηλαδή. Πιθανόν δεν έχει κατανοήσει τόσο καλά. Το που ξαναμιλήσαμε δεν έχει κατανοήσει τόσο καλά. Θεωρεί ότι δεν μπαίνει, λέει, το ένα χωράφι μέσα στο άλλο. Μπαίνει, γιατί σας είπα, πάνω σε ένα μαύρο χαρτί. Πρώτη, δεύτερη ανάρτηση δεν πήγανε στο χωράφι να μετρήσουν. Δεν πήγαν μηχανικοί επί του εδάφους, καταλάβατε. Μάλιστα. Έγινε σαν να σας πούνε να φτιάξετε εσείς 5.000 αγροτεμάχια, να τα φτιάξετε πάνω σε ένα λευκό χαρτί, χωρίς να πάτε να τα δείτε και να τα μετρήσετε. Με όλα τα σύγχρονα όργανα κτλ. Που υπάρχουν. Από εκεί προκύψαν τα λάθη. Δηλαδή, δεν ευθύνεται κανένας που. Τα δικά μου χωράφια τα έχουν άλλοι. Και εγώ έχω άλλων συγχωριανών. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι καν όχι στη θέση τους. Μακριά το ένα από το άλλο. Μάλιστα. Κατά διάνοια. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και αυτό
και ο κύριος βουλευτής να το κατανοήσει και να το δει, αλλά και αυτό με τους όμορους ήταν αδύνατον να ευρίσκονται εκεί. Και σας είπα, η διαδικασία που εξασφαλίζει και τους ιδιοκτήτες και τους όμορους, γιατί και εμείς ενδιαφέρομαστε, τι όμορφη είναι στην χωριακή μας. Σωστά. Είναι όλοι κάτοικοι. Λοιπόν, η διαδικασία που θα δικαιώσει όλους είναι, η ανάρτηση. Μάλιστα. Και σας είπα, θα έχουμε πολύ λίγες ενστάσεις αν γίνει η ανάρτηση. Γιατί οι μετρήσεις γίνανε σωστά, γίνανε και τα λοιπά από τα συνεργεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν υπάρχουν αμφισβητήσεις καθόλου. Ξέρετε, σε αυτό το οποίο τώρα, ακούστε να δείτε τώρα, σε αυτό το οποίο μου λέτε, γι' αυτό, επειδή το ραδιόφωνο έχει αυτή τη μαζικότητα, είναι αυτό που είπε λίγο πριν και ο μελετητές που σας ανέφερα, που λέει για το αν μπορεί να αποδείξει κάποιος αυτά τα οποία λέει. Γιατί σε αρχική εγγραφή, μου γράφουν τώρα εδώ, είχαν δηλωθεί 3.000 τετραγωνικά μέτρα και στη συνέχεια διαπιστώθηκαν 250. Αυτά υπόθηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο στη συζήτηση αυτή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εκεί κάποια στιγμή έκανε την αναφορά και ο μελετητής και είπε ότι αποδείξτε κάποια πράγματα. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιος αρχικά δήλωσε άλλα και τώρα διαπιστώθηκε ότι είναι άλλα τα μέτρα αυτά που διεκδικεί, έτσι δεν είναι? Αυτοί που δηλώσαν τότε ήταν οι γονείς μας οι περισσότεροι. Τα παιδιά, ξέρετε, που έχουν μεγαλύτερες ηλικίες. Τώρα μπορεί, γιατί και ο καθένας δεν ήταν και, πώς να σου το πω, τοπογράφος. Πόσο είναι το γράψει, εντάξει, δύο-τρία στρέμματα. Δύο-τρία. Ξέρετε όμως τώρα, κύριε Ροντογιάννη, ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω σε αυτό που μου λέτε. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, από τη στιγμή που γνωρίζεται ο ένας στα σύνορα του άλλου, για ποιο λόγο να γίνουν μετρήσεις? Γιατί έγινε από τίποτε λάθος και είναι νόμος το κτηματολόγιο. Δηλαδή, αν μείνει αυτή η αποτύπωση, χάνουν όλοι τα κτήματά τους ή παίρνουν τον άλλον τα κτήματα. Πώς σας το πω, καταλαβαίνετε, είναι, σας είπα, της τάξης του 95% λάθος. Ναι. Και μιλάμε για ένα 2-3%. Ωραία. Και ο διαγωνισμός για ποιο λόγο γίνεται? Ο διαγωνισμός γίνεται αυτό, για να παραπροσδιοριστούν και τα όρια, έτσι, και οι θέσεις τους. Γιατί είναι και εκτός θέσης, σας είπα. Αυτό γίνεται και είναι μια πολύ σωστή διαδικασία, η οποία θα πρέπει να έχει στο τέλος. Μάλιστα. Και το λέει μέσα. Άρα λοιπόν, δεν είναι όλα καλά. Ναι. Δεν είναι όλα καλά, έτσι. Μέχρι τώρα, σας είπα, η διαδικασία πάει πολύ καλά. Αλλά ό,τι μετρήθηκε πρέπει να αποτυπωθεί, έτσι δεν είναι? Και τι την κάνανε τη δουλειά τότε? Μάλιστα. Και τα μετράγανε ξανά. Δηλαδή είναι σαν να πετάνε έξω όσα μετρήσαμε εδώ ο εργολάβος, θα πληρωθεί για αυτά. Και ξαναπληρωθεί και πάει ως εργολάβος τότε το 97 που ξεκίνησε ο κ. Αρκαδούλας. Λεφτά έχει τιμωρηθεί, έχει με χρηματικό πρόστιμο για τις αστοχίες το ελληνικό κράτος που τα πληρώνουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν ζητάμε εμείς τίποτα περισσότερο αφού το καταγραφεί αυτόν που μετρηθήκαν, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Θα σας στείλω και αύριο κάποια, να δείτε και ακόμα και διευκρινήσεις. Εδώ πέρα, επειδή να λύσω λίγο μια παρεξήγηση, τι μου γράφει, δεν θα πω το όνομα. Τώρα την επόμενη φορά ότι κάνω ερωτήματα για να σπεκουλάρω τον βουλευτή, μου γράφουν τώρα εδώ. Και πρέπει να πω, γιατί ξέρετε, εντάξει, υπάρχουν κακόπιστοι, δεν θα πω τώρα ποιος μου το έστειλε το μήνυμα αυτό. Απλά έχω να πω και να απαντήσω ότι εγώ, όταν για παράδειγμα βγάζω ένα καλεσμένο, επειδή είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα το κτηματολόγιο και επειδή έκανα απομαγνητοφώνηση τόσο την τοποθέτηση του βουλευτή, όσο και του κύριου Μεσίνα, δεν κάνω λάθος, του μελετητή, αυτά τα οποία σας ρωτάω είναι από αυτά τα οποία έχουν βγει από όσα υπόθηκαν. Αν εγώ σας έδωσα νέα δεδομένα με αυτή εδώ τη συζήτηση, να μου πείτε ότι πού το ξέρεις. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να μην νομίζουμε ότι οι άλλοι σκέφτονται με τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς. Τέλος πάντων, και το λέω γιατί είναι κρίμα. Εμείς εδώ προσπαθούμε λίγο να κατανοήσουμε μια πραγματικότητα. Σας έχω εδώ και με απαντάτε και μου λέτε τα πολύ δίκαια αιτήματά σας. Εγώ, ο φίλος δημοσιογράφος όμως, επειδή υπήρξαν κάποιες αναφορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και από τον βουλευτή και από τον μελετητή, να θέτω κάποια ερωτήματα με βάση αυτά τα οποία υπόθηκαν για να μάθουμε ποια είναι η αλήθεια. Δεν έχω να κερδίσω κάτι. Κάντε πολύ καλά τη δουλειά σας και σας είπα, όποιος αμφισβητεί οτιδήποτε ή αλήθειες και τα λοιπά, μπορεί τον καλούμε να έρθει σε μια καινούργια συνέλευση του χωριού, να δει και τον τρόπο που γίνονται συνελεύσεις, τη δημοκρατική διαδικασία και να του λυθούν και απορίες. Γιατί έτσι τώρα, εμείς δεν πάμε εδώ πέρα και εσείς ούτε κανένας δεν έχει. Κανένας διάθεση. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Εννοείται, κύριε Ροντογιάννη, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εμείς προσπαθούμε. Μοιαζόμαστε και για τους κατοίκους των Τζουκαλάδων και για τους κατοίκους του νησιού. Όλου και για τις κατοίκους όλης της Ελλάδας. Δεν είμαστε μόνο για
πώς λένε, για το σπιτάκι μας και μόνο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι ακροατές. Δεν ζητάμε να λύσουμε το ζήτημα του Τζουκαλάβη και οι άλλοι να πάνε να φύγουν, ας πούμε. Έχουμε όλοι προβλήματα και θα προκύψουν και πολλοί δεν έχουν καταλάβει το μέγεθος των προβλημάτων. Και θα πρέπει έτσι να ενδιαφερθούν για να υπάρξει ενδιαφέρον, ώστε να μπουν και άλλες περιοχές σε αυτή τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού. Μάλιστα. Κύριε Ροτογιάννη, είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό, αντιλαμβάνομαι. Κατανοώ και συμμερίζομαι την αγωνία σας. Ελπίζω να δοθεί η καλύτερη λύση. Νομίζω ότι υπάρχει διάθεση πάντως και από τη Δημοτική Αρχή και από τους επικεφαλείς και από τον βουλευτή να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. Έχει να κάνει βεβαίως και με την βούληση της κυβέρνησης. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι θετικά. Ας ελπίσουμε ότι ο κόσμος καταλαβαίνει από τι πραγματικά συμβαίνει και τι γίνεται εδώ. Δύσκολη κατάσταση, το ομολογώ. Έτσι, εγώ πάντως να πω ότι σίγουρα δεν υπάρχει άνθρωπος έτσι που να μην θέλει, να μην ενδιαφέρεται να λυθεί το. Βεβαίως. Και όλοι νομίζω ότι θέλουν αυτό. Βεβαίως. Έτσι είναι υπαρκτά προβλήματα που ο καθένας θέλει και εννοείται και οι αιρετοί όλοι κτλ. Τώρα βέβαια, είναι, σας είπα, είναι καθαρά έτσι. Έχει πολιτική διάσταση το θέμα. Και θα πρέπει να κάνω μια τελευταία ερώτηση που δεν το γνωρίζω. Μια τελευταία ερώτηση. Πάλι μου έχει έρθει από το Live 24 αυτή η ερώτηση. Και αν θέλετε, με απαντάτε, γιατί μπορεί να είναι λίγο περίεργη. Έχει υπάρξει πρόβλημα στη συνεργασία σας με τον μηχανικό? Με ρωτάει εδώ πέρα, έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει, γιατί δεν ρωτάς ευθέως αν έχει υπάρξει πρόβλημα συνεργασίας με τον εργολάβο? Δεν ξέρω ποιος το λέει το μήνυμα. Δεν μας δημιουργεί κανένα θέμα. Μέχρι τώρα τα πηγαίναμε πολύ καλά. Και με τα συνεργεία που ερχόταν. Γιατί δεν έρχονταν ο κύριος Μεσίνης, ο εργολάβος, εδώ ήταν στην υγεία με μηχανικούς, με επιστήμονες, ανθρώπους. Πολύ καλά γινόταν οι μετρήσεις, έτσι. Και δεν υπήρχε κανένα θέμα. Και εξυπηρετικός και τα πάντα, ό,τι πάντα συζητάγαμε κτλ. Δεν υπήρχε θέμα. Το θέμα προέκυψε μετά τις 2 Δεκεμβρίου, σας λέω, που ήδη είχαν κλείσει μετρήσεις και εμείς ζητάγαμε να μετρηθούν και τα υπόλοιπα. Και τότε μας είπε αυτό που πιθανόν από το κτηματολόγιο. Ναι, το είπε εξάλλου αυτό. Ότι είναι έπαιξε αυτό με τους όμορους. Οπότε από εκεί και πέρα εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με ούτε με το. Εμείς θέλουμε έτσι. Ο εργολάβος να συνεχίσει τη δουλειά του, να κάνει την ανάρτηση με όλες τις μετρήσεις. Είναι μετρήσεις, είναι υπαρκτές. Δεν υπάρχει. Και θα δείτε ότι όταν θα γίνει η ανάρτηση θα λυθούν τα πάντα. Μάλιστα. Ένα τελευταίο πάλι που είχε πει, για να το κλείσουμε λίγο το θέμα. Στο Excel λέει ο μελετητής που μας στείλε ότι υπάρχουν και αρκετά γεωτεμάχια μέσα στον οικισμό, τα οποία δεν θα τα μετρήσουμε, γιατί τα χέρια μας είναι δεμένα. Ό,τι και αν θέλω να κάνω, επάνω από εμένα είναι κτηματολόγιο. Ακόμα και αν τα μετρήσω, στη συνέχεια θα μου τα πούν να τα πετάξω. Εγώ χωρίς γκρίνιες θα πρέπει να καταλάβετε, λέει, πως η διαδικασία αυτή πρέπει να αλλάξει νομικά. Ναι, εντάξει. Ήταν σίγουρα, γιατί ήταν 49 ενότητες από τις 51. Έμεινε έξω το πρωί και άλλη μια ενότητα που είχε λίγα σφάλματα. Εμείς είπαμε, επειδή το αριθμός αυτών είναι πολύ μικρός. Και το βάλαμε, δηλαδή και αυτά που έχουμε τώρα για. Είναι γύρω, σας λέω συνολικά, γύρω στα 230-240 γεωτεμάχια να μετρηθούν. Άντε μέσα στον οικισμό να είναι τα 30-35. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι αστείο το νούμερο. Μάλιστα. Και να μετρηθούν δεν φέρνει καμιά δυσκολία ούτε στο κτηματολόγιο. Ωραία. Ας μην ήταν μετά. Άλλο να λέγαμε να μετρηθεί όλη η ενότητα του οικισμού και άλλο να μετρηθούν 20-25-30. Μάλιστα. Δεν είναι παραπάνω δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Αντιλαμβάνομαι. Γι' αυτό είπαμε. Έτσι. Βέβαια, ας ολοκληρωθεί η διακυβέρνηση. Τα υπόλοιπα είναι και αυτό μέσα στη διεκδίκηση μας. Εντάξει. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι το πρώτο. Κύριε Ροτογιάννη, οπότε λοιπόν τώρα υποθέτω είμαστε σε αναμονή, γιατί ξέρετε, μερικές φορές προσπαθείς να κάνεις και το καλό. Και ξέρετε, είναι λίγο περίεργο, αστείο. Εμείς είμαστε εδώ να σας δώσουμε φωνή ό,τι χρειαστείτε για να διεκδικήσετε αιτήματά σας. Όπως είμαστε εδώ για να φιλοξενούμε στο δημόσιο λόγο όλους τους ισχυρισμούς και όσους θέλουν να μιλήσουν για να κατανοήσει και η κοινωνία τι συμβαίνει. Όλοι νομίζω όμως, αντιλαμβανόμαστε πως θέλουμε να υπάρξει λύση στο θέμα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή ή όποιος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την κατεύθυνση αυτή, να μην λυθεί αυτό το ζήτημα. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η καλή συνεργασία. Ας ελπίσουμε όμως να μην πληρώσουν κάποιοι συμπολίτες μας το μάρμαρο μιας παθογένειας και παραλήψεων πολλών ετών. Ο κύριος Ακονταϊδής έκανε λόγο για πάρτι παρελθοντικά στο κτηματολόγιο. Οπότε λοιπόν είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Κοίτα, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε όλα αυτά. Έτσι, και οποιοδήποτε πάει να εκμεταλλευτεί τέτοια κατάσταση. Ήσασταν ξεκάθαροι και εσείς εξάλλου στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτό δεν χωράει. Μάλιστα. Δεν χωράει εδώ πέρα σκοπιμότητες ούτε τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση
κάποιος να μην θέλει να γίνει. Ωραία. Κύριε Ρωτογιάννη, σας εξαντλήσαμε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Αν χρειαστεί, θα είμαστε εδώ. Χαίρομαι που ο κόσμος ρωτά και που είναι και πάρα πολλοί προφανώς συμπολίτες μας που ακούν αυτή τη στιγμή και από τους τσουκαλάδες προφανώς και για να θέτουμε αυτά τα δεδομένα. Και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή και άλλα χωριά που μπορεί να αντιμετωπίζουν πρόβλημα θα εναρμονιστούν σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε κι εσείς για να λυθεί και να αντιμετωπιστεί η όλη κατάσταση. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Πρίσμα 91,6. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσατε το βήμα αυτό. Είναι χαρά μας. Λοιπόν.